Συνήλθε σήμερα 5η-8 Οκτωβρίου 2015 στην τρίτη τακτική συνεδρία της Ιεράς Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος υπό την Προεδρία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καριστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ στην αίθουσα συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας. Μετά την προσευχή ανεγνώστη ο κατάλογος των συμμετοχών των Ιεραρχών και διαπιστώθη η απουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καρπενησίου κ. Νικολάου, ο οποίος απουσίασε αιτιολογημένα. Κατόπιν επικυρώθηκαν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίας. Ακολούθως, σύμφωνα με την ημερησία διάταξη, ανέγνωσε την εισήγησή του ο Σεβασμιώτης Μητροπολίτης Νέας Σμύρνης κ. Σιμεών με θέμα «Η συμβολή της Εκκλησίας της Ελλάδος εις την ενότητα του ελληνικού λαού σήμερον». Εισαγωγικά, ο Σεβασμιώτος τόνισε ότι η ενότητα για την Εκκλησία αποτελεί τρόπο υπάρξεως και σταθερή επιδίωξή της. Εκκλησία χωρίς την προϋπόθεση της ενότητας δεν υπάρχει. Κατά τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, αυτό τούτο το όνομα της Εκκλησίας είναι δηλωτικό της ενότητας και της συμφωνίας που χαρακτηρίζει την ύπαρξή της. Η ενότητα καταρχήν της ίδιας της Εκκλησίας μας πραγματώνεται και εκφράζεται. Πρώτον, με την ενότητα και την ομοφροσύνη των επισκόπων της. Δεύτερον, με την αρμονική συνύπαρξη και συνεργασία επισκόπων και πρεσβυτέρων. Τρίτον, με την ενεργοποίηση των λαϊκών μελών της στην όλη εκκλησιαστική ζωή. Τέταρτον, με τον επανευαγγελισμό του εκκλησιαστικού πληρώματος. Πέμπτον, με την υπέρβαση των χωριστικών τάσεων. Έκτον, με την αποφυγή του εμπριστικού λόγου γύρω από τα διάφορα εκκλησιαστικά ζητήματα. Η Ελλαδική Εκκλησία, ανέφερε ο Σεβασμιότατος, με τη δική της ενότητα και την ενωπιό παρουσία της, συμβάλλει και στην ενότητα ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Η θέση και η παρουσία της στη σημερινή νεοελληνική κοινωνία προσδιορίζει τη διπλή αποστολή και ευθύνη που έχει. Η πρώτη να μεταδίδει το μήνυμα της εν Χριστώ σωτηρίας προς όλους, να ελκύει τους πάντες εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Η δεύτερη με την παρουσία της, την πνευματικότητα και τα χαρίσματα των μελών της, ιερωμένων μοναχών και λαϊκών, το λόγο της, την ποικίλη δράση της, να αναδεικνύεται καθημερινά στον υπαριθμόν ένα παράγοντα ενότητας ολοκλήρου του ελληνικού λαού. Εν συνεχεία αναφέρθηκε στους τρόπους συμβολής της Εκκλησίας ευρύτερα στην ενότητα του λαού μας σήμερα. Πρώτον, με τον ήπιο και κατευναστικό λόγο της. Δεύτερον, εξαίροντας τα όσα μας ενώνουν και όχι τα όσα ίσως μας διαφοροποιούν ή μας χωρίζουν. Τρίτον, παραμένοντας η ίδια και επιμένεστη μακριά από τις πολιτικές κομματικές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Τέταρτον, με την πολύ προσεκτική στάση της στα λεγόμενα εθνικά ζητήματα. Και πέμπτον, στην ενότητα του λαού μας, ιδιαίτερα σήμερα που η οικονομική κρίση έχει πλήξει πολλούς συνανθρώπους μας, συμβάλλει το ποικίλο και αξιοζήλευτο φιλανθρωπικό έργο που επιτελεί η Εκκλησία. Επί της εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νέας Σμύρνης κ. Σιμεών, διεξήγηδη συζήτηση στην οποία έλαβαν το λόγο οι Σεβασμιώτοι Μητροπολίτες, Σιδηροκάστρο κ. Μακάριος, Πυραιός κ. Σεραφείμ, Ίδρας Πετσών και Αιγύρης κ. Εφραίμ, Φθιώτιδος κ. Νικόλαος, Θεσσαλονίκης κ. Άνθιμος, Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμων, Περιστερίου κ. Χρυσόστομος, Σταγών και Μετεώρων κ. Σεραφείμ, Θιβών και Λεβαδίας κ. Γεώργιος, Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, Διδημοτήχου Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνός, Πατρών κ. Χρυσόστομος και Χίου Ψαρών και Ινουσών κ. Μάρκος. Ακολούθησε η εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου με θέμα «Η θεολογική κρίση σήμερον και οι επιπτώσεις αυτής στην καθημερινότητα της εκκλησιαστικής ζωής». Ο Σεβασμιότατος διήρησε το θέμα του σε τρεις επιμέρους ενότητες. Καταρχάς, αναφέρθηκε στη θεολογία της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που είναι η αποκάλυψη του Θεού στους προφήτες, αποστόλους και πατέρες, όπως αποθησαυρίστηκε στην Αγία Γραφή, στα πρακτικά των Οικουμενικών Συνόδων και στη ζωή της Εκκλησίας. Έπειτα προσδιόρισε την αλλίωση της Ορθοδόξης Θεολογίας διαμέσου των αιώνων που έγινε με το σχολαστικισμό, την Προτεσταντική Βιβλική Θεολογία και τη Ρωσική Θεολογία. Ακολούθως επικέντρωσε την προσοχή του στις επιπτώσεις της θεολογικής κρίσεως στην καθημερινότητα της εκκλησιαστικής ζωής. Προσδιορίσε το θέμα του σε μερικές φράσεις που χρησιμοποιούνται σήμερα για τον Τριαδικό Θεό, τον άνθρωπο
και την εκκλησιαστική ζωή, στις οποίες φράσεις φαίνεται η διαφοροποίηση της σύγχρονης θεολογίας από τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Κλείνοντας την εισήγησή του ο Σεβασμιότατος, ανέφερε: «Από το ανωτέρω εξάγεται ότι όντως υπάρχει η θεολογική κρίση. Οι άλλες κρίσεις έρχονται και παρέρχονται, ενώ η θεολογική κρίση έχει αιώνιες διαστάσεις. Η θεολογική κρίση και η επιπτώση της στην καθημερινή ζωή της Εκκλησίας δεν είναι μόνο αλλίωση των όρων, αλλά και η υποδούλωση της Ορθοδόξου παραδόσεως και στην πραγματικότητα απομάκρυνση από αυτήν». Επί της εισηγήσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κυρίου Ρωθαίου, διεξήχθη συζήτηση στην οποία έλαβαν το λόγο οι Σεβασμιώτοι Μητροπολίτες Γόρτινος και Μεγαλοπόλης κύριος Ιερεμίας, Σιδεροκάστρου κύριος Μακάριος, Θεσσαλονίκης κύριος Άνθιμος, Περιστερίου κύριος Χρυσόστομος και Ηλίου Αχαρνών και Πετροπόλεως κύριος Αθηναγόρας. Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας θα συνεχίσει τις εργασίες της αύριο Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.